Λοιπόν, ονομάζομαι Κωνσταντίνο Πολυβγανόπουλο, είμαι 49 ετών. Είμαι άνεργο. Η, η πρώτη μου δουλειά είναι σε marketing, προώθηση και προώθηση, προβολή και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Και μένω στο ΕΓΑΛΕΟ και η καταγωγή μου είναι από την Πελοπόννησο και την Ήπειρο. Ήταν η περίοδο τη κρίση. Ήταν μόλι αρχίσει η κρίση. Οι πρώτοι που πληρώσανε στην κρίση τη λεγόμενη εντό εισαγωγικών ήμασταν ε, εμεί, ήμασταν το τμήμα marketing ήταν αυτοί που λέγανε ότι δεν χρειάζονται περισσότερο. Δεν χρειαζόταν στι εταιρείε. Ε, αυτό κάναμε. Αυτό κάναμε έτσι απλά. Έτσι απλά, έτσι όπω το λέω, απλά είναι. Δεν είναι κάτι διαφορετικό, ούτε κάτι το, το περίεργο. Είναι περίοδο κρίση, σε μια εταιρεία, πα, γυρνά από τι διακοπέ σου και σου λένε: Ξέρει κάτι, πήγαινε στο σπίτι σου και δεν μπορώ να σε πληρώνω. Τόσο απλά. Ε, το σοκ τη απόλυση ήταν ε, πολύ μεγάλο. Και περισσότερο μεγάλο ήταν το σοκ που δεν μπορούσα να, ξανα, να ξαναβρω δουλειά. Ξέρει, εγώ δούλευα 27 χρόνια περίπου αυτή τη δουλειά και δεν είχα μείνει ποτέ χωρί μια μέρα χωρί δουλειά. Όποτε ήθελα, σταμάταγα τη δουλειά μου και όποτε ήθελα, την ξεκίναγα. Επειδή ήμουν σίγουρο για αυτό που ξέρω και κάνω και, το, και ήξερα ότι το κάνω καλά. Ε, οπότε λοιπόν, όταν πέρασε αυτό ο χρόνο που έψαχνα εγώ να βρω δουλειά και δεν έβρισκα, με έριξε πάρα πολύ ψυχολογικά. Η οικονομική μου κατάσταση ήταν τόσο μεγάλη, τόσο άσχημη. Που αναγκάστηκα στα 47 μου χρόνια να γυρίσω πίσω στο σπίτι τη μητέρα μου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, φιλοξενούμε στο σπίτι τη μητέρα μου. Γιατί δεν είχα χρήματα να νοικιάσω σπίτι, δεν είχα χρήματα για, ούτε για να φάω. Και το, αυτό που έκανα ήταν να, να, να γυρίσω στο σπίτι τη μάνα μου. Να με φιλοξενεί η μητέρα μου, η οποία είναι συνταξιούχα και παίρνει 520 ευρώ το μήνα. Και το νίκη που πληρώνουμε είναι 300. Όταν ε, αναγκάστηκα να γυρίσω πίσω στη μητέρα μου, αισθάνθηκα το πρώτο μου συνέστημα ήταν ταπείνωση. Δηλαδή είναι αυτό που, που σε κάνει και σε καταρακώνει. Σιγά σιγά αυτό η καταράκωση πήγαινε όλο και πιο κάτω, σε έστανε και πιο κάτω. Πολύ κάτω. Σε αναγκάζει να λες ότι ωραία, είμαι 47 χρονών. Τελείωσε η ζωή μου. Αυτά είχα να δώσω. Δεν έχω να δώσω τίποτα άλλο. Και αυτέ σκέψεις σε κάνουν να μην θες να βγει έξω από το σπίτι σου, να μην να μιλήσει τον ίδιο, να πηγαίνει να βλέπει τον εαυτό σου τον καθρέφτη και να λε: Ποιο είσαι, ρε Μαλάκα, τι κάνει. Τι κάνει, τι προσφέρει σε αυτή τη ζωή, γιατί ανασένει. Γιατί να βλέπει τον ήλιο σου. Τι είναι αυτό που σε κάνει χρήσιμο μέλο σε, σε, αυτό το, το μπουρδέλο εδώ που ζει, Τι είναι, Γιατί αναγκάστηκε να πα στα 47 σου χρόνια στη μάνα σου. Γιατί φοβήθηκε να μείνει στον δρόμο. Ναι, φοβήθηκα να μείνει στον δρόμο. Αυτή η ταπείνωση μετά γίνεται οργή. Ξαφνικά είδα σε μια λαϊκή αγορά, στο, σε μια περιοχή, δύο παιδιά να τσακώνονται σε ένα κάδο σκουπιδιών για κάτι σάπια φρούτα. Ε, αυτό με ταρακούνησε πάρα πολύ και είπα ότι αυτό που πρέπει να κάνω πρέπει να το κάνω άμεσα. Πήγα σπίτι μου, έφτιαξα δέκα τόσου, πήρα τηλέφωνο μια φίλη, τη λέω: Έχει γίνει αυτό, Πάμε να μοιράσουμε αυτά τα πράγματα, τα δώσει, τη λέω σε μια λαϊκή. Θε να έρθει. Μου λέει: Έρχομαι, πήγαμε στη λαϊκή. Δεν τα παίρναν τα τόσο οι άνθρωποι για λόγου αξιοπρέπεια ή φοβόντουσαν. Και όταν άρχισα και τρώγα εγώ ένα γιατί πίνασα, τότε ήρθαν οι άνθρωποι και τρώγανε μαζί μα. Και άρχισαν και μιλάγαμε και τέτοια. Και τότε μου καρφώθηκε η ιδέα τη κουζίνα του μαγειρέματο στον δρόμο, που αυτό δεν είναι ούτε λαϊμοσύνη, ούτε συσίτη, ούτε φιλανθρωπία. Είναι γεύμα είναι γεύμα, είναι γεύμα. Αλληλεγγύη είναι όταν δίνεις, δίνεις όταν δεν έχεις. Θυσιάζεις δηλαδή, όταν δεν έχεις, μπορεί να θυσιάζεις τον χρόνο σου. Μπορεί να θυσιάζει το ραντεβού με τη γυναίκα σου. Μπορεί να θυσιάζεις ένα ραντεβού με έναν φίλο σου. Μπορεί να θυσιάζεις ένα μισό καρβέλι ψωμί, ε, το οποίο δεν θα έχεις αύριο να φας εσύ και το δίνεις. Αυτό είναι αλληλεγγύη. Φιλανθρωπία και λαϊμοσύνη είναι να λυπόμαστε στους ανθρώπους και να δίνω όταν έχω περίσευμα. Δηλαδή, έχω σήμερα 100 δραχμές, α, ας δώσω τι 5 δραχμές. Αυτό είναι φιλανθρωπία. Εγώ τον άνθρωπο δεν θέλω ούτε να τον λυπούνται, να τον ελεούνε δηλαδή, ούτε να του κάνουν συσίτιο, να του δίνουν ένα πιάτο φαΐ και να φεύγει. Αυτό το κάνουν στα σκυλιά. Τα σκυλιά λυπόμαστε λοιπόν, ή τα ζώα. Ο άνθρωπο δεν είναι ζώο, είναι άνθρωπο. Έχει μεγάλη διαφορά το να πάω να μου δώσουν ένα πιάτο φαΐ, πάρ' το και φύγε, από το να πάω και να πω σε έναν άνθρωπο, πάρε ρε φίλε και να κάτσουμε να φάμε μαζί. Είναι τεράστια η διαφορά. Που ονειρεύομαι είναι σε σχέση με την κουζίνα. Δηλαδή αυτό που κάνουμε εμείς, η κοινωνική κουζίνα ο άλλος άνθρωπος, να γίνει σε κάθε γειτονιά. Από διάφορους ανθρώπους. Να κάθονται δηλαδή και να τρώνε όλοι μαζί και να αρχίζουν να συζητάνε. Να σταματήσει δηλαδή να είναι κλεισμένοι στα σπίτια του ο κόσμο. Και το άλλο μου όνειρο είναι το, ένα κοινωνικό σπίτι, να το πω έτσι. Το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να μαζεύονται πάλι όλοι οι άνθρωποι σε ένα χώρο και να τρώνε μαζί διάφοροι άνθρωποι. Πλούσιοι, φτωχοί, άνεργοι, άστεγοι, όμορφε, άσχημε, γέροι, νέοι, παιδιά. Και να τρώμε όλοι μαζί και να συζητάμε και να γελάμε και να σπάσει αυτή αυτή η μιζέρια που έχουμε. Και αυτό να γίνει, αν είναι δυνατόν, όχι μόνο σε κάθε γειτονιά τη Ελλάδος, αλλά σε κάθε γειτονιά. Σε, όταν λέω γειτονιά, εννοώ σε κάθε γειτονιά οποιασδήποτε χώρα. Γιατί δεν είναι μόνο στην Ελλάδα που υπάρχει το πρόβλημα, υπάρχει παντού. Ταπεινωμένο μπορεί να νιώσει όταν βλέπει μια γιαγιά να ψάχνει τα σκουπίδια για να φάει φα. Αυτό που δεν νιώθει ταπεινωμένο δεν είναι άνθρωπο. Είναι ταπείνωση να βλέπει έναν άνθρωπό σου να ψάχνει τα σκουπίδια για φαΐ. Στη σημερινή κοινωνία δηλαδή, το 2013. Είναι ταπείνωση. Όχι μόνο για μένα, για οτιδήποτε. Να βλέπει παιδάκι να μένει στον δρόμο. Δεν είναι ταπείνωση αυτό. Γι' αυτό λέω να προσέχουμε. Τη λέξη ταπεινοφροσύνη, γιατί είναι ταπεινό, ταπεινωμένο, έχει, έχει διπλή σημασία πολύ διπλή. Είναι ταπεινό να βλέπει ένα συνταξιούχο να παίρνει 500 ευρώ και να θέλει 300 ευρώ για τον νίκη του και 200 ευρώ για τα φαρμακά του και να μην έχει να φάει. Όπου έχει δουλεύσει 40 χρόνια δουλειά. Σε κάθε πρωθυπουργό και σε κάθε κόμμα όλου του πλανήτη. Γιατί. Γιατί. Αυτή θα ήταν η ερώτησή μου. Γιατί. Γιατί να πάω στο φεγγάρι και γιατί τα χρήματα που δίνω για να πάω στο φεγγάρι να μην τα δώσω εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη. Τι να το κάνω το φεγγάρι, αν οι άνθρωποι στη γη πεθαίνουν. Εξηγήστε μου κάποιο για να ξέρω γιατί ένας συνταξιούχος που δουλεύει 50 χρόνια και έχουν κρατήσει τα λεφτά του, τώρα να ζητιανεύει ένα πιάτο ψωμί. Γιατί να υπάρχει διαχωρισμός ανθρώπων. Γιατί να υπάρχει διαχωρισμός πατρίδων. Δηλαδή, τι είναι τα σύνορα. Είναι δικά τους. Ποιος έκανε τα σύνορα. Τι πάει να πει σύνορο. Βάζω όριο πού, βάζω γραμμή πού. Γιατί. Γιατί να γίνονται όλα αυτά. Για ποιο λόγο, για το χρήμα. Το χρήμα τι είναι. Ας μου εξηγήσει. Να έρθει να μου εξηγήσει γιατί. Γιατί πιστεύει αυτά που λέει ότι θα κάνει και δεν κάνει τίποτα. Για προσωπική του προβολή, προφανώς. Γιατί το λοιπόν έχει την προσωπική προβολή και δεν κοιτάει αυτό που πραγματικά πρέπει να κοιτάξει. Το συνάνθρωπό του. Το λαό του, τους λαούς τους.